Όλα αυτά που είδατε στο Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου, εκεί όπου συνεχίζεται η ταλαιπωρία, με τον συνάδελφό μας τον Κυριάκο Μαντούβαλο να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ ότι για 2 ακόμη ώρες θα συνεχιστεί ο εμβολιασμός όλων όσοι θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί έως πριν από 1 ώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παραμένουμε στο θέμα. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και στον Κώστα Πουλακίδα για το σχόλιο του. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Και την ώρα λοιπόν που στον δημόσιο διάλογο κυριαρχεί η συζήτηση τι ανοίγει και πότε και ποιοι οι αναπομείνοντες περιορισμοί θα ξυλωθούν και πότε, η κατάσταση στο σύστημα υγείας παραμένει ασφικτική. Και ράτζα έχουμε και υγειονομικούς να έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά έχουμε και όπως μας είπε νωρίτερα έχουμε. Και ο πρόεδρος των εργαζομένων και απλήρωτους στην πρωτοβάθμια φροντίδα έχουμε, έτσι. Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό. Άρα έχουμε έλλειψη φροντίδας για τους ανθρώπους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε επιθέσεις της κυβέρνησης στους υγειονομικούς, πρωτοφανές. Πέρυσι τέτοιο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης έβγαινε στα μπαλκόνια και μας έλεγε και στα παράθυρα και μας έλεγε να τους χειροκροτούμε και τώρα τους ψέγει. Mm-hmm. Βεβαίως, προσέξτε κάτι, ναι. Ψέγει τους υγειονομικούς που δεν εμβολιάστηκαν, αλλά τους άνω των 60 που είναι και ψηφοφόροι και δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν τους ψέγει. Για εκεί δεν λέει ότι είναι απαράδεκτο. Και εκεί το ποσοστό είναι της τάξης του 30-40% ή άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ θα έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό δείχνει και την πολιτική υποκρισία. Να χτυπάς τον αδύναμο κρίκο κάθε φορά. Αυτό είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι αυτή η οποία πατάει τον πιο αδύναμο. Αυτόν που τον έχει υπάλληλό της. Σε αυτόν ψέγει. Τον ψηφοφόρο, ποτέ. Αυτό βέβαια, εδώ τα λέμε, Κώστα, είναι ένα θέμα ότι οι υγειονομικοί δεν εμβολιάζονται, έτσι. Προφανώς και είναι ζήτημα. Προφανώς και είναι ζήτημα. Για κάθε άνθρωπο που δεν εμβολιάζεται είναι έτσι, θέμα. Έτσι. Και για τους μεγάλους ανθρώπους είναι. Γιατί η φνητότητα και η φνησιμότητα υπάρχει στους μεγάλους ανθρώπους. Ναι. Έβλεπα τα στοιχεία σήμερα. Η Ελλάδα είναι 5η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δείκτη φνησιμότητας. 5η. Και έχει 6,7 ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Και είναι 4η στο ποσοστό φνητότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα. Είναι 3,05% αν θυμάμαι καλά. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα στο θέμα νεκροί δεν πάνε καλά. Σήμερα έχουμε 96, θα μπορούσε να ήταν και 70. Θα μπορεί αύριο να είναι γύρω στους 100. Προχθές ήταν 134, ήταν το σοκ των σοκ, έτσι. Ναι, αλλά ήταν για 2 μέρες. Αλλά ξαναλέω, εγώ θέλω να είμαι... Ξέρω ότι την Κυριακή θα έχουμε 11.000. Θα σπάσουμε το φράγμα των 11.000. Ναι, ναι. Είναι πολύ νεκροί αυτοί. Είναι πολύ νεκροί. Και η αιτία του μεγάλου αριθμού, του υψηλού αριθμού των νεκρών, του υψηλού αριθμού της φνησιμότητας και της φνητότητας, είναι πρώτον, οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ που συνεχίζονται και σήμερα ακόμα, έχουμε 15 σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ που είναι εκτός. Βέβαια. Δεύτερον, η ποιότητα της νοσηλείας εντός των ΜΕΘ που αφορά όχι μόνο τα μηχανήματα, αλλά κυρίως το προσωπικό το οποίο δεν έχει προσληφθεί. Γιατί, άρα υπάρχουν κρεβάτια, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Γιατί κάθε κρεβάτι πρέπει να έχει 5 άτομα. 4 νοσηλευτές, 1 γιατρό. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα, δεν το εφαρμόσαμε, ναι. Δεν προσλάβαμε κόσμο. Έτσι, έχει μειωθεί, έχει πέσει η ποιότητα στη νοσηλεία εντός ΜΕΘ. Να σου το πω και με παράδειγμα τώρα, έτσι. Πύργος, νοσοκομείο Πύργου. Ναι. Σε ένα χρόνο έχουν φύγει 11 γιατροί. Μάλιστα. 3 από τους 4 παθολογικής κλινικής, παθολόγοι, έχουν παραιτηθεί. Γιατί? Διότι τους έκανε μήνυση ο διοικητής του νοσοκομείου επειδή ζήτησε να πάρουν αναρωτική άδεια. Μάλιστα. Και τώρα που έχουν τρύπα στα παθολογικά, το λέγε και το ρεπορτάζ νωρίτερα που έλεγε εμφανίσε καταράτζα στα παθολογικά τμήματα, τι κάνουνε? Παίρνουν ένα γιατρό από την Πάτρα, διαφορετικό κάθε μέρα. Για να κάνει τις εφημερίες στο νοσοκομείο του Πύργου, στο μεγάλο νοσοκομείο του νομού. Αυτό είναι το management που κάνουμε. Μηνύσεις στους γιατρούς, αποχωρήσεις ιατρών. Αδιανόητες καταστάσεις, ειδικά όταν όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε μετά 1,5 χρόνο πανδημίας. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.